Μαζί μου δίπλα για να δούμε και τα διεθνή και τα τοπικά πολιτικά αλλά και τα τοπικά τα αυτοδιοικητικά ο διεθνολόγος, αναλυτής, ο Τάσος ο Γιώργας. Είχαμε απουσία την προηγούμενη Παρασκευή. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα και ευχαριστώ που μετά από δύο Παρασκευές είστε εδώ. Δεν σας έβαλα απουσία γιατί ήξερα ότι είχατε ανηλυμένη υποχρέωση. Άλλωστε είχαμε γράψει ένα μικρό βίντεο για τις ειδήσεις της Τετάρτης, της προηγούμενης. Ξεκινάμε λοιπόν. Κάθε μέρα βρίσκουμε και κάτι καλύτερο όσον αφορά αυτό το ψάξε-ψάξε κάτω από την Κύπρο, κάτω από την Κρήτη, εδώ στον κόλπο της Κυπαρισίας, στο Μεσσηνιακό κόλπο. Όλα τα βρίσκουμε τώρα. Κάποτε δεν βρίσκαμε τίποτα. Τι σημαίνουν τώρα οι τελευταίες ανακαλύψεις, κοιτάσματα, αγριεύουν οι γείτονές μας, παρότι ο Πρωθυπουργός μας πήγε εκεί, πήγε στη Χάλκη, είδαμε αγάπες και ας το πούμε αρχίζουμε να τσιμπιόμαστε, να λέμε πώς έγιναν αυτοί οι άνθρωποι έτσι, ξαφνικά μας αγάπησαν. Τι σημαίνει στο διεθνή σκακέρα και βασικά τι σημαίνει αυτό για τα συμφέροντα της Ελλάδος που αυτό μας ενδιαφέρει. Δύο παρεπόμενα μόνο, κύριε Κάπο. Καταρχήν, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ζητώ συγγνώμη για την απουσία. Δύο παρελειπόμενα από την επίσκεψη. Το πρώτο που έκανε εντύπωση σε όλους όσους ασχολούμαστε με τέτοιες επισκέψεις και με τις διεθνείς σχέσεις ήταν οι δύο ώρες προσωπική ιδιωτική συζήτηση που είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ταγί Περντογάν, και ο πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε ότι σε δύο ώρες συζήτηση ανάμεσα στο ανώτατο επίπεδο καταλαβαίνετε πως είναι κάτι περίεργο με την έννοια ότι οτιδήποτε και να συζητάνε οι ηγέτες, επειδή είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην ατζέντα, προφανώς θεωρείται και πολύ δύσκολο να τα θυμούνται όλα ή να κάνουν εκτενείς συζητήσεις πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά αυτά έχουν συμφωνηθεί από πριν και μέλη μόνο να ανακοινωθούν από την ηγεσία, την ανώτατη ηγεσία. Άρα, σαν πληροφορία θέλω να το δώσω, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ένα δεύτερο, πιστεύω ότι προφανώς αν λάβω υπόψη και την μυστική διπλωματία του κυρίου Κοτζιά, η οποία έχει αφήσει ιστορία και πολλαπλά προβλήματα στην επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά το θέμα των Σκοπίων και της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση προφανώς συνεχίζει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, το ίδιο λάθος το οποίο έκανε όσον αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική με τη Συμφωνία των Σκοπίων. Ένα τρίτο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι όπως είχαμε τονίσει και στις προηγούμενες αναλύσεις, κύριε Κάπο, τελικά ούτε περιθωριακοί ήμασταν, ούτε σαφώς τα βγάζαμε από το μυαλό κάποιοι άνθρωποι που εδώ και αρκετά χρόνια υποστηρίζαμε όσον αφορά τις μεγάλες πιθανότητες για εξέβρεση τεράστιων πόρων γεωαθράκων στην κοιλάδα της Λεβαντίνης, στην Κύπρο, όπως και στην οροσειρά του Ηροδότου που ξεκινάει από την Κέρκυρα και φτάνει μέχρι την Κύπρο. Τελικά βλέπετε ότι στην κατάλληλη χρονική στιγμή, γιατί η ενέργεια είναι ένα βασικό πράγμα και παίζει βασικό ρόλο όσον αφορά την χάραξη της στρατηγικής των μεγάλων και όχι μόνο δυνάμεων στον κόσμο, βλέπουμε ότι όταν ήρθαν οι κατάλληλες γεωπολιτικές συνθήκες και η κατάλληλη γεωπολιτική χρονική στιγμή, βλέπουμε ότι ουσιαστικά και ανακαλύπτονται αυτά τα κοιτάσματα και σιγά σιγά αρχίζει η εκμετάλλευσή τους. Οφείλω να ομολογήσω πως είχαμε πολύ θετικά νέα από τη γεώτρηση στο οικόπεδο 10, στο οποίο κάνει Qatar Petroleum μαζί με την μεγάλη πολυεθνική αμερικανική εταιρεία και στην οποία από διαρροές που είχαμε από εκπροσώπους της κυπριακής κυβέρνησης και τη Δευτέρα θα έχουμε, από ό,τι ενημερώθηκα από την ίδια την εταιρεία, την ανακοίνωση σχετικά με την εξέβρεση κοιτασμάτων, ότι βρέθηκε ένα πολύ ελπιδοφόρο κοίτασμα ύψους αρκετών 3 εκατομμύρια κυβικών μέτρων φυσικού αερίου και υγροποιημένου πετρελαίου. Όπως καταλαβαίνετε, συγκρίνεται όσον αφορά τη γεωλογική του μορφή και δομή με αυτό το ζόρ, το οποίο ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο, είναι στα σύνορα κοντά, στα θαλάσσια σύνορα Αιγύπτου και Κύπρου και Κυπριακής Δημοκρατίας,
και ουσιαστικά αποτελεί το μεγαλύτερο κοίτασμα που έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τώρα, καταλαβαίνετε πως από τις πρώτες, και με το λέω με κάθε επιφύλαξη, από τις πρώτες πληροφορίες που ξέρουμε και εκτιμήσεις που έγιναν και από τον κύριο Κονοφάγο, τον καθηγητή, μιλάνε για ένα κοίτασμα το οποίο έχει μια αρχική εμπορεύσιμη αξία στα 80 δις. Αν σκεφτείτε ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι γύρω στα 20 δις το χρόνο, καταλαβαίνετε πως ουσιαστικά από ένα και μόνο από την εξέβρεση αυτού του κοιτάσματος και την ενδεχόμενη εμπορική εκμετάλλευσή του, αυτομάτως τετραπλασιάζεται το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και φανταστείτε πόσα ωφέλη υπάρχουν και όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και όσον αφορά τις επενδύσεις, οι οποίες οι επενδύσεις είναι στο ύψος των 3 δισεκατομμυρίων για τέτοια κοιτάσματα. Καταλαβαίνετε πόσο αυτό δρά πολλαπλώς και δίνει πάρα πολύ στοιχεία ανάπτυξης και ευημερίας στο λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό είχε ως κατ' επέκταση την αντίδραση της Τουρκίας και εδώ βλέπουμε έναν σχεδιασμό που τον είχαμε πει τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, ο οποίος σχεδιασμός είναι ο εξής. Επειδή ακριβώς η Τουρκία βλέπει ότι δεν μπόρεσε να εμποδίσει αυτές τις γεωτρήσεις και αυτές τις έρευνες, βρίσκονται μεγάλα κοιτάσματα, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή επειδή ξέρει ότι ο χρόνος πλέον κυλάει αντίστροφα σε αυτήν, έχει αρχίσει ήδη παρασκηνιακές ενέργειες στο να επαναφέρει και να ξαναξεκινήσει μία συζήτηση σχετικά με τη λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω πως μετά από αυτά τα οποία, τους πόρους οι οποίοι βρίσκονται, όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος σαφώς και θα είναι υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται. Μην το λέτε αυτό. Παρόλα αυτά, χρειάζεται μεγάλη προσοχή με την έννοια ότι αυτό γίνεται τώρα προς όφελος της Τουρκίας, γιατί ο χρόνος κυλάει ενάντια της. Και δεύτερον, επειδή αυτή τη χρονική στιγμή ουσιαστικά η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να κεφαλοποιήσει και να προχωρήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων ερευνών για να ανακαλύψει και άλλα κοιτάσματα τα οποία ουσιαστικά θα αυξήσουν την γεωστρατηγική της αξία. Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε, σαφώς και ήδη επικαιροποιείται και ο αγωγός EastMed, αυτός που τόσο καιρό λέμε. Θα ξεκινήσει από εκεί και θα φτάσει μέσω της Ελλάδος. Και φτάνει μέσω της Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς, Ελλάδος και νησιών, φτάνει μέχρι την Ιταλία για να τροφοδοτείται η Ευρώπη. Πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Αν μου επιτρέπετε, η αντίδραση ακριβώς της Τουρκίας ήταν η επέκταση της άσκησης στο Mativa Tam, η γαλάζια θάλασσα όπως τη λένε αυτοί. Ουσιαστικά μιλάει, είναι το όραμα της Τουρκικής Δημοκρατίας για κυριαρχία στις τρεις θάλασσες. Προσπαθούν να κερδίσουν κάτι, γιατί σου λέει όσο διεκδικούμε κάτι μπορούμε να πάρουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι καλός παίκτης ο Τούρκος πρόεδρος αυτά. Έτσι έχει αποδειχτεί όταν εμείς τσακωνόμαστε και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε 5-6, 9 πόσοι είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι κρατάνε την καρέκλα, έχει και όλο στοιχεία, οι περισσότεροι έχουν και από έναν υπουργικό θρόνο. Θα το δούμε αργότερα. Πάμε στην επόμενη μέρα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έκλεισε πια αυτό το κεφάλαιο, θεωρούμε πια τα πάντα δεδομένα, κύριε Γιώργα, κάποιοι μιλούν για κάτι βέτο της Ρωσίας, κάτι άλλο που μπορεί να κάνουμε εμείς. Φτάνουμε όντως στο σημείο, αν τους πούμε σκοπιανούς, να βρεθούμε και κατηγορούμενοι, όπως ακούστηκε και σε κάτι τηλεπαράθυρα αυτό, ή απλά στην ουσία έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία που επιτρέπει περισσότερο στους σκοπιανούς να πάρουν ένα μέρος από γλώσσα, από ηθαγένεια και έναν γεωγραφικό προσανατολισμό με τη λέξη Μακεδονία. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι θειασότης της συνέχειας του κράτους και αυτή τη στιγμή είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε διαφωνούμε στη διαδικασία είτε όχι, είτε στο αποτέλεσμα, ουσιαστικά ακυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή η συγκεκριμένη συμφωνία. Και ουσιαστικά επικυρώθηκε μάλλον και η είσοδος του συγκεκριμένου κρατηδίου εις το ΝΑΤΟ. Μένει μόνο μία μακρά πορεία προς την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κάπου, εμένα αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί τόσο αυτό, με ποια έννοια. Με την έννοια ότι τώρα έχουμε μία συγκεκριμένη συνθήκη, ονομαστήκανε Βόρεια Μακεδονία τα Σκόπια,
επίσημα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εγώ επιμένω. Η μεγάλη διαφορά είναι όσον αφορά τα δύο τα στοιχεία, της ταυτότητας και της ηθαγένειας, τα οποία και της γλώσσας, τα οποία δημιουργούν αλυτρωτικές διαθέσεις. Όσο και να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι και ήδη παρουσιάστηκαν αυτοί οι κίνδυνοι με τη δημιουργία φροντιστηρίων για την εκμάθηση της μακεδονικής γλώσσας, όπως ξέρετε πολύ καλά, με δηλώσεις που έκανε το Ουράνιο Τόξο σχετικά με αλήτρωτους Μακεδόνες. Ό,τι θέλουν θα λένε. Εδώ βγήκαν οι Αλβανοί και λένε ότι ούτε λίγο το πολύ θα δώσουμε και κανένα. Αυτό που θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο είναι το εξής. Ότι το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα ουσιαστικά, η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι ένας αναθεωρητισμός στα Βαλκάνια. Μην ξεχνάμε ότι από τα Βαλκάνια ξεκινήσανε οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Αυτό γιατί το λέω. Βλέπουμε ότι το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα, προφανώς γιατί ευνοεί κάποια σενάρια κάποιων από τις μεγάλες δυνάμεις. Προχωράμε προς ένα δίπολο, δηλαδή το διαχωρισμό πάλι της Ευρώπης σε δύο στρατόπεδα, όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο, και συγχρόνως βλέπουμε ότι οι ανακατατάξεις πλέον, οι οποίες γίνονται στα Βαλκάνια, πλέον στερούνται κάθε προσκόλλησης ή πίστης σε προηγούμενες συμφωνίες που έχουν γίνει, όπως η συνθήκη του Βουκουρεστίου και άλλες, που μιλούσαν για το απαραβίαστο των συνόρων. Βλέπουμε ότι πλέον ο κύριος Έντι Ράμα, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ζητάει ξεκάθαρα αλλαγές συνόρων. Βλέπουμε την ένωση του Κωσόβου με την Αλβανία σε οικονομικό και κρατικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως βλέπουμε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με ανταλλαγή εδαφών ανάμεσα στη Σερβία και στο Κόσοβο όσον αφορά τη Μητρόβιτσα και τους 30 σερβικούς δήμους που βρίσκονται στο Κωσυφοπαίδιο με ανταλλαγή εδαφών. Όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σε μια εποχή αναθεωρητισμού, μπαίνουμε σε μια εποχή η οποία τα παλιά στεγανά και η ασφάλεια η οποία είχε δοθεί για πολύ καιρό, βλέπουμε ότι πλέον εν ρηπία ανέμου χάνονται και ουσιαστικά το μέλλον είναι πολύ δύσκολο όσον αφορά στις εξελίξεις, γιατί σίγουρα όταν μιλάμε για αλλαγή συνόρων, αυτό δεν γίνεται πάντοτε, όπως ξέρετε και ευχόμαστε όλοι, με διπλωματικές ή ειρηνικές διαδικασίες. Πολλές φορές δυστυχώς καταλήγουν και σε πολεμικές συγκρούσεις. Άρα αυτός ο αναθεωρητισμός εμένα με φοβίζει πιο πολύ απ' όλα, γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και πώς θα διαμορφωθεί το καινούριο το παζλ. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι και αυτή η συμφωνία. Ώρα καταλαβαίνετε πως αν καταρρεύσει αυτή η συμφωνία, παράδειγμα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μην πάμε σε παραδείγματα γιατί χάνουμε χρόνο. Όχι, είναι ένα σημαντικό αυτό, γιατί μόλις προχθές παρακολούθησα τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, σε μια εκπομπή στην κυρία Λιστάη, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο, ή στο Sky πρέπει να ήταν. Στην κυρία Δονοπούλου. Στην οποία είπε ότι εμένα αυτή τη στιγμή η θέση μου είναι να διαλυθούν τα Σκόπια και να μοιραστούν. Μάλιστα. Ξέρετε, εγώ στα τόσα χρόνια δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο και να λέγεται. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο. Τον γαρ πολίτης. Κοιτάξτε να δείτε, και μόνο που λέγεται δημόσια κάτι τέτοιο από έναν πρωην Υπουργό Άμυνας, αυτή τη στιγμή έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Εντάξει, όχι τόσο για τον Καμένο, θα μου επιτρέψεις. Ο Καμένος έχουμε ακούσει διάφορα. Λοιπόν, πάμε στην τοπική επικαιρότητα, στην ελλαδική επικαιρότητα και έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προπαρασκευής για την αλλαγή του συντάγματος. Θα έχουμε άλλη μια ψηφοφορία μετά από περίπου ένα μήνα, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Και παράλληλα έχουμε έναν μικρό μίνι ανασχηματισμό με βάση τις ανάγκες που διαμορφώθηκαν από τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Απομάκρυση κάποιων. Αυτό βέβαια δεν θα προξενούσε, ξέρω εγώ, η αλλαγή της κυρίας Νοτοπούλου, παράδειγμα, ή του κυρίου Ηλιάδη στην Αθήνα. Όμως αυτό που προξένιψε ένα ενδιαφέρον είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια, ας το πούμε, της προσχώρησης στελεχών του Κινάλ που λίγο πριν όλο τυχαία είχαν διαχωρίσει τη θέση τους με τη νέα μορφή του ΠΑΣΟΚ, όπως λέγεται, γιατί τελικά δεν έχει μείνει και καμία συνιστόσα μέσα από αυτές που ήταν στην αρχή στο Κινάλ, μάλλον έχει μείνει μία του Κηδισσό, του Γιώργου του Παπανδρέου, αλλά είδαμε σήμερα να υπουργοποιούνται δύο πρώην στενά στελέχη του ΓΑΠ. Λοιπόν, όλα αυτά
στην ουσία είναι μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να διαβολήσει και να διαλύσει το κοινάλ, μιας και διαλύθηκαν όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κρατάει λίγο ο Λεβέντης, αλλά είδαμε και το Ποτάμι δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και ο Καμένος δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έχει μείνει μόνο το κοινάλ και από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία που στην ουσία βλέπει όχι με καλό μάτι την πιθανότητα να μπει ο Βελόπουλος μέσα στη Βουλή και βέβαια δεν νομίζω ότι θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί, θα έχει τελεσφορήσει η προσπάθεια του Καρατζαφέρη, του Μπαλντάκου και των υπολείπων για να φτιάξουν ένα ακόμα κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά κοντένουν, βλέπετε κύριε Γιώργα, την απόσταση από τις εκλογές ή θα πάει ο Τσίπρας τελικά μέχρι το Σεπτέμβριο? Το πρώτο και βασικό για μένα που θα ήθελα να σχολιάσω είναι το θέμα του συνταγματικής αναθεώρησης. Νιώθω απογοητευμένος και λυπημένος με την έννοια ότι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα συνταγματική αναθεώρηση που είναι αναγκαία, πρέπει να γίνει γιατί η υπόλοιπη είναι αναθεωρητική η Βουλή και ουσιαστικά θα έπρεπε σε ομόνοια και σε διάλογο όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να καταλήξουν σχετικά με συγκεκριμένες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμά μας, ώστε και να επικαιροποιηθεί και να γίνει πιο σύγχρονο όσον αφορά τις αντιλήψεις της εποχής και της οργάνωσης του κράτους και των αλλαγών των συνθήκων που υπάρχουν κοινωνικών και πολιτικών. Ουσιαστικά βλέπω ότι πάλι υπάρχει μια διαφωνία. Η κυβέρνηση έθεσε τα δικά της θέλω όσον αφορά τις αλλαγές του Συντάγματος. Είδα ότι με έκπληξη ότι μέχρι τελευταία στιγμή το άρθρο 3 που είναι η αναθεώρηση όσον αφορά τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας πέρασε με μία ψήφο την τελευταία στιγμή. Ουσιαστικά είδα τον μεγάλο αγώνα που γίνεται από την ίν κυβέρνηση να κατοχυρώσει αυτά που τώρα η ίδια έχει πλειοψηφία έτσι ώστε να μετά η επόμενη κυβέρνηση να μην μπορεί να τα αλλάξει. Άρα βλέπω μια εικόνα η οποία είναι εντελώς διαφορετική με βάση αυτή τη συνέχεια, αυτή τη συνεννόηση που θα έπρεπε να υπάρχει για να αλλάξει το Σύνταγμα και μάλιστα προς το σωστό δρόμο. Βλέπω βασικά πράγματα και βασικές προτάσεις και από την πλευρά της αντιπολίτευσης να μην γίνονται αποδεκτές από την κυβέρνηση. Με ενοχλεί μια ιδεολογική αιμονή που έχει σε ορισμένα πράγματα η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και η οποία δεν έχει την ευρύτερη αποδοχή της κοινωνίας, απλά είναι μια αποδοχή που γίνεται από ένα πολύ στενό ιδεολογικό κύκλο και αυτό πάλι είναι επικίνδυνο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα περίμενα τουλάχιστον όσον αφορά ένα τόσο σημαντικό θέμα να υπάρχει μια συνεννόηση ή να δεχτεί η αντιπολίτευση τα άρθρα που θα κατεβάσει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση του μπάλιν το αντίθετο. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Είχαμε πάλι μια ρητορική πόλωση. Ουσιαστικά δηλαδή βρισκόμαστε εν γέννη από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι σε μια προεκλογική εκστρατεία η οποία μάλιστα δεν έχει και τις καλύτερες συνθήκες ούτε μπορεί να παράγει και αποτελέσματα. Σε αυτά τα πλαίσια πιστεύω πως ο ανσχηματισμός ήταν κάτι αναγκαίο που έπρεπε να κάνει ο κύριος Τσίπρας για να συμπληρώσει τις απώλειες τις οποίες είχε. Από εκεί και πέρα οφείλω να ομολογήσω ότι βρίσκεται σε πλήρη άνοιγμα η βεντάλια της στρατηγικής του κυρίου Τσίπρα για να κυριαρχήσει στην κεντροαριστερά. Οφείλω να ομολογήσω ότι το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, είναι ένα από τα κόμματα το οποίο αντιστέκεται στεναρός τις τεράστιες πιέσεις που του ασκείται. Ουσιαστικά τα μέλη που είδα να πηγαίνουν στην κυβέρνηση πέρα από τους 3 ή 4 του κυρίου Καμένου, των ανεξάρτητων Ελλήνων, δηλαδή τα στελέχη, ήταν στελέχη τα οποία ήταν κοντά στον Γεώργιο Παπανδρέου. Άρα μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει μια ταύτιστη, μια συμφωνία, μια στρατηγική συνεργασίας ανάμεσα στον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι στεναρά το ΠΑΣΟΚ κρατάει ως αντίπαλο δέος, φυσικά με απώλειες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι ένα από τα ιστορικότερα κόμματα και διακυβέρνησε τον τόπο για πολλά χρόνια,
Αν δεν μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να διαλύσει κατά έναν τρόπο ή να αφομοιώσει το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά δεν θα μπορέσει να πετύχει τη στρατηγική του να κυριαρχεί στην κεντροαριστερά. Γιατί ουσιαστικά ο αντίθετος πόλος είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Και μια τελευταία ερώτηση. Και να κλείσω με το χώρο της κεντροδεξιάς, αν μου επιτρέπετε. Πράγματι γίνονται πολλές προσπάθειες από τον κύριο Καρατζαφέρη. Ο κύριος Βελόπουλος, από ό,τι δείχνουν τα γκάλοπ, κάνει μια προσπάθεια αρκετά πετυχημένη από ό,τι δείχνουν τα ποσοστά μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν θα μπει ή όχι στη Βουλή. Εγώ νομίζω, αυτή τη στιγμή πως ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα προς το κέντρο και στην κέντρο αριστερά, ενώ συγχρόνως έχει καταφέρει να μιλήσει και με το άλλο άκρο του κόμματος και να συνεννοηθεί. Άρα πιστεύω πως είναι μια πετυχημένη προσπάθεια και γι' αυτό βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει λίγες απώλειες στα γκάλοπ σχετικά προς τα δεξιά της. Έχει λίγες απώλειες. Άρα αυτό σημαίνει προφανώς ότι η στρατηγική συγκεκριμένη του ανοίγματος προς τον κεντροαριστερό χώρο και συγχρόνως το να τα βρούμε μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι διάφορες τάσεις που υπάρχουν, νομίζω πως έχει γίνει μια αρκετά πετυχημένη τουλάχιστον μέχρι σήμερα διαχείριση από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και η τελευταία ερώτηση, κύριε Γιώργα, είναι τα ψηφοδέλτια τα προμένα μας σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, 14-15, πάνε πιο πίσω. Τι θα γίνει, τι λένε οι δικές σας πληροφορίες, γιατί πότε ξέρουμε είστε και ενδιαφερόμενος για τον Ομό Αργολίδος. Πέρα από το συνηθισμένο που μου απαντάτε πάντα ότι είναι του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει αυτό αρκετά σύντομα ή αρχίζει να πιστεύει και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να τα αφήσει αυτά τα πράγματα όπως έχουν και μιας και σκέπτεται μήπως ο Τσίπρας πάει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, οπότε έχει χρόνο ή θα το κάνει τις επόμενες μέρες. Ένα θέμα για τις εκλογές και να σας δώσω και μια πληροφορία για μετά, γιατί κάνουμε μια μελέτη σχετικά. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι το άρθρο το οποίο ήταν για να αποκοπεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το να γίνονται εκλογές σε περίπτωση που δεν βγαίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή να βγαίνει απευθείας από το λαό, βλέπουμε ότι δεν προωθήθηκε συνταγματική αναθεώρηση. Άρα κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ήδη έχει προτείνει την υποστήριξη στον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο των κυβερνών κόμμα, βλέπουμε ουσιαστικά ότι και μπορεί να υπάρξουν μέσα σε ενευθέτω χρονικό διάστημα, 1,5 χρόνο πόσο είναι από τώρα, και επόμενες εκλογές εξαιτίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Παίζει και αυτό το σενάριο. Καλά, είναι δυνατόν να στηρίξει Προκόπη Παυλόπουλο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να μην το ψηφίσει? Άρα μπορεί να επηρεάσουν ότι πηγαίνουμε πάλι στις εκλογές και το συγκεκριμένο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κυρίου. Όχι, αν έχετε κάποια πληροφόρηση. Του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή έχει όλη την εικόνα, έχει όλη την στρατηγική η οποία ακολουθείται από όλα τα κόμματα, έχει τη μεγάλη εικόνα, μπορεί να κρίνει ο ίδιος καλύτερα από όλους μας πότε προφανώς θα γίνουν οι εκλογές, αν και από ό,τι ακούω, μέχρι και το ίδιο το κυβερνών κόμμα, μια μεγάλη του μερίδα, υποστηρίζει ότι όλες οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Υπάρχει και μια μερίδα βέβαια η οποία υποστηρίζει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν τον ερχόμενο Οκτώβριο. Όπως τον τελευταίο καιρό έχει πέσει και το σενάριο από τρεις τουλάχιστον έγκριτες εφημερίδες σχετικά με Απρίλιο να γίνουν οι εθνικές εκλογές. Εγώ οφείλω να πω ποια είναι τα σενάρια τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εγώ πιστεύω πως και λόγω της λειτουργίας της κυβέρνησης με αυτή την περίεργη, για να μην πω εύθραυστη, συμμαχία των 6 προθήμων και η εναλλαγή του στα διάφορα νομοσχέδια, πιστεύω ότι δεν μπορεί λειτουργικά να δώσει μεγάλο χρονικό διάστημα στην κυβέρνηση στο να προχωρήσει στις εκλογές. Και ένα δεύτερο, αυτό που βλέπω είναι ότι πιστεύω ότι μετά τα νομοσχέδια η κυβέρνηση, τα οποία θέλει να ψηφίσει και φυσικά είναι προς κοινωνικού κυρίως περιεχομένου, για να βοηθήσει δηλαδή το λαό, ουσιαστικά βλέπω πως ούτε την ίδια την κυβέρνηση τη συμφέρει να τραβήξει σε χρόνο, γιατί αυτό πιστεύω ότι θα έχει επιπτώσεις στα εκλογικά ποσοστά της και στην εκλογική επιρροή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, άρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, θεωρώ πως ο Μάιος είναι ένα ορόσημο σχετικά με όλες τις εκλογές, και τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές και τις περιφερειακές. Από εκεί και πέρα, την γνώμη μου την ξέρετε, την έχω πει όσον αφορά τον πρόεδρο του κόμματος.
Εγώ πράγματι είμαι ενδιαφερόμενος, αλλά από εκεί και πέρα σας έχω πει ότι ο πρόεδρος επιλέγει, ο πρόεδρος ξέρει πότε θα τα πει και το κυριότερο, εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει και το έχω δηλώσει ότι επειδή ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι και το έχει κάνει πράξη, και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα, ότι θα υπάρξει μεγάλη ανανέωση πάνω από 70% στα ψηφοδέλτια του κόμματος με καινούργια άτομα που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική και έχουν να προσφέρουν. Θα το δούμε. Πιστεύω ότι πρέπει αυτά τα καινούργια άτομα, σε συνάρτηση βέβαια και με τον χρόνο, να τους δοθεί ένας χρόνος, γιατί εφόσον είναι καινούργια θέλουν μια αναγνωρισιμότητα και θέλουν χρόνο γι' αυτό και προσπάθεια. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Εγώ κύριε Κάπο. Κύριε Γιώργα, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Είχαμε μαζί μας τον διεθνολόγο αναλυτή, τον Τάσο Γιώργα.